Είμαστε εδώ, πάντα παρέα με εσάς, με τον Πάνο Κιάμο. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με τις συνεργασίες των καλλιτεχνών. Ναι. Φέτος, από ό,τι μαθαίνουμε, την καινούργια σεζόν δηλαδή, αφού τελειώσεις εσύ στο Ποσειδόνιο, θα γίνουν πολλές και σημαντικές συνεργασίες. Αν τελικά ολοκληρωθούν αυτά που τώρα σχεδιάζονται. Παραδείγματος χάρη, Πασχάλη Τερζής, Μαρινέλα. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Ναι, το έχω ακούσει. Και πολλά ακόμη δίδυμα. Και μάλλον όλοι το ρίχνουν. Η Αναβίση θα... λένε με το Σάκη το Ρουβά. Ναι, αυτό έχει κλείσει. Αυτό έχει κλείσει. Ο Αντώνης Ωρέμος με την Παπαρίζου. Όχι. Χάλασε. Νομίζω έχει χαλάσει με την Παπαρίζου. Και πάει με. Και πάει με ένα από τα μεγάλα ονόματα, αλλά τώρα μου διαφεύγει. Ήταν με τη Βανδύ, μετά με την Παπαρίζου να γίνει η συνεργασία. Αλλάζει. Και τώρα πάει με ένα από τα μεγάλα ονόματα που δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Όλοι λένε ότι αυτό γίνεται για το θέμα της κρίσης. Ότι ναι. Αν μαζευτούν πολλά ονόματα μαζί, θα πάει καλύτερα το μαγαζί. Εσύ το έχεις σκεφτεί το θέμα της κρίσης για το χειμώνα, ότι θα ήταν καλό να συνεργαστείς με κάποιον άλλον για να είναι πιο δυνατό το σχήμα? Κοίταξε, εγώ καταρχάς θεωρώ ότι ένα σχήμα είναι δυνατό όταν ο κόσμος που έρχεται μέσα περνάει καλά. Κατά συνέπεια, το να συνεργαστούμε τρία διαφορετικά ονόματα, ας πούμε, ναι. Έτσι, μέσα, για να μπούμε σε αυτή την κατηγορία. Και το να πούμε ότι πάμε να συνεργαστούμε, αλλά ο καθένας να βλέπει με μισό μάτι τον άλλο, να μετράμε τα λεπτά που ο καθένας είναι πάνω στην πίστα, να δούμε τι τραγούδια θα λέει ο ένας, τι τραγούδια θα λέει ο άλλος, πότε θα βγαίνει ο ένας, πότε θα βγει ο άλλος, και να υπάρχει μια γενικότερη γκρίνια, νομίζω ότι αυτό ο κόσμος το καταλαβαίνει. Όταν δεν υπάρχει δηλαδή καλή αύρα μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα και βλέπεις ότι οι ίδιοι οι καλλιτέχνες μεταξύ τους είναι πω, γιατί τώρα βγαίνει αυτό, το ανέβασε το μικρόφωνο, τα ξέρει ο κόσμος όλα αυτά τα πράγματα. Μου καμήλωσε τα φώτα, εμένα δεν βγήκε καλά. Το ποτήρι, το νερό που δώσανε τώρα είναι ζεστό. Όταν τραγουδάει, δεν υπάρχει. Όλα αυτά τα πράγματα που νομίζουμε ότι μπορεί να μας πειράζουν, νομίζω ότι γυρίζουν μπούμεραγκ. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε καλή διάθεση και τελικά ο κόσμος έρχεται και δεν περνάει καλά. Ναι. Το γεγονός τώρα που μου λες εμένα, αν θα κάνω κάποιες συνεργασίες. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω το εξής, ότι αυτή την περίοδο δεν είναι ότι δεν κάνω συνεργασίες γιατί πάω καλά δισκογραφικά. Είναι γιατί βγαίνω στην πίστα και έχω τον χρόνο που χρειάζομαι. Αυτή την περίοδο δηλαδή εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τραγουδάω 2,5 με 3 ώρες κάθε μέρα, αλλά και ο κόσμος μου λέει χαιρόμαστε που ερχόμαστε να ακούσουμε Πάνο Κιάμο και τον ευχαριστιόμαστε. Αν εγώ συνεργαστώ με κάποιον άλλον, θα πρέπει αυτός ο χρόνος να μειωθεί στη μέση. Ναι. Τουλάχιστον. Τι γίνεται τώρα? Αυτό το οποίο εγώ δεν αποκλείω ότι θα συμβεί είναι γιατί θα συμβεί κάποια στιγμή όταν νιώσω ότι κουράζομαι εγώ και ότι δεν μπορώ να καλύψω 2,5 με 3 ώρες με την ίδια, αν θέλεις, αγάπη και με τον ίδιο ενθουσιασμό. Δεν θα το κάνω όμως γιατί λένε «Α, περιμένει να πέσει και μετά να κάνει μια συνεργασία». Είναι γιατί απλά τώρα νιώθω χαρούμενος που βγαίνω στην πίστα και δεν χρειάζεται να κοιτάξω το ρολόι πότε θα κατεβώ. Και ο κόσμος αυτό μου ζητάει, μου λέει: «Ξέρεις κάτι, ναι. Χαιρόμαστε που ερχόμαστε και σε ευχαριστιόμαστε. Δεν είσαι, βγαίνεις, τραγουδάς μισή ώρα, 40 λεπτά και κατεβαίνεις κάτω και δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τα τραγούδια που μας αρέσουν». Αυτό το πράγμα λοιπόν τώρα το βιώνω εγώ. Αν κάποια στιγμή δω ότι περνάνε τα χρόνια, ότι αρχίζω και κουράζομαι, ότι η διάθεσή μου δεν είναι αυτή που πρέπει, ο πρώτος που θα ζητήσει συνεργασία... Ή μπορεί να αναζητήσεις και έναν φίλο, πάρα πολλά συνεργάτη, τραγουδιστή, να μοιραστείτε μαζί το βράδυ. Όχι μόνο δεν το αποκλείω, το θέλω κιόλας. Απλά αυτή την περίοδο νιώθω πάρα πολύ καλά, έτσι, που έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, που είμαστε μέσα στο χαμόγελο όλοι και που έχω και εγώ το χρόνο να βγαίνω και να τα δίνω όλα κάθε βράδυ. Νιώθω ότι αυτή την περίοδο. Και να μην αγχώνεσαι μήπως παρεξηγηθεί ο άλλος από κάτι που δεν είναι σοβαρό, τέλος πάντων. Έτσι. Μου άρεσε η απάντησή σου, ήταν ειλικρινέστατη, μπορώ να πω. Τι να πω, εγώ μόνο. Ξέρεις, συνήθως σε τέτοιες απαντήσεις είναι πιο διπλωμάτες οι τραγουδιστές. Όχι, δεν προσπαθώ εγώ να είμαι διπλωμάτης. Πιστεύω ότι όλη η σχέση που έχουμε με τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, γιατί με ρωτάνε καμιά φορά καλά, πώς θα καταφέρνεις και το ένα και το άλλο και ο κόσμος και σε στηρίζει. Λέω, παιδιά, απλά είμαι ειλικρινής. Ναι. Όταν είσαι ειλικρινής, αυτοί που είναι να σε γουστάρουν θα σε γουστάρουν και αυτοί που είναι να σε κατακρίνουν θα σε κατακρίνουν. Αλλά τουλάχιστον είσαι αληθινός. Εγώ έχω το προνόμιο να σε βλέπω τώρα εκτός από το να σε ακούω όπως ακούνε όλοι οι ακροατές και βλέπω ότι είσαι ένας άνθρωπος όπως είμαστε όλοι εμείς. Ένα απλό παιδί. Έτσι δεν πρέπει να είμαστε. Μα νομίζω ότι. Έτσι πρέπει να είστε, αλλά δεν είστε όλοι. Σταματάει όταν κατεβαίνει από την πίστα. Φεύγει το Κιάμος και γίνεται επάνω. Για μένα, εγώ έτσι λειτουργώ. Ναι. Γιατί πολύ απλά και ο γιατρός είναι γιατρός μέσα στο ιατρείο του. Έξω από το ιατρείο του είναι ο Νίκος. Ναι. Και όλοι μας είμαστε καλοί σε αυτό που κάνουμε και σε εκείνο το σημείο. Όταν φεύγουμε από το χώρο εργασίας μας, πρέπει να είμαστε απλοί. Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι και είμαστε όλοι ίσοι. Καλός ή κακός, έτσι είναι.
Τι θες να πεις σε αυτούς που έμειναν σήμερα μαζί μας για μια ώρα? Ότι τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αντέξανε. Έχω μάθει ότι ήθελες να γίνεις και ραδιοφωνικός παραγωγός. Μάλλον σου έχει περάσει από το μυαλό. Δεν ήθελα, αν ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όχι ήθελες, ήθελες να γίνεις γιατρός παλιά για τους γονείς. Ναι, έτσι ακριβώς. Αλλά εάν σου δινόταν ευκαιρία να κάνεις ραδιόφωνο κάποια στιγμή στο μέλλον, θα έλεγες ναι. Με μεγάλη μου χαρά θα το κάνω. Θα μας πάρει τη δουλειά, παιδιά. Πραγματικά, όχι. Για το... θα σου πάρω, δεν παίρνω τη δουλειά. Εντάξει, ναι, απλά εντάξει. Μίλησα πριν με τον υπεύθυνο, τελευταία σου εκπομπή είναι. Δεν το λέω τώρα. Εντάξει. Πήγαινε για διακοπές λίγο για να ξεκουραστείς. Εντάξει, τα πάμε όπως ποτέ. Τώρα κάτσα να τα πω εγώ λίγο διαφορετικά, ξέρεις. Τι θες να πεις στους ακροατές που ήταν να μαζί μας? Να πω ότι τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τους ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Να είναι πάνω απ' όλα υγιείς και να είναι πολύ αισιόδοξοι. Γιατί η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη, φαινομενικά, αλλά αν κοιτάξουμε μέσα μας, σίγουρα θα βρούμε τη φλόγα γιατί είμαστε Έλληνες και ξέρουμε να περνάμε καλά. Ωραία. Αυτό ήταν ο Πάνος Κιάμος. Άκρος αισιόδοξο το μήνυμα στο τέλος. Αυτό πρέπει να κρατήσετε ποτέ για το Σαββατοκύριακο. Ποτέ όπως πριν, ο Πάνος Κιάμος. Εγώ χάρηκα πολύ που ήρθες, που γνωριστήκαμε, που τα είπαμε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στον επόμενο δίσκο σου, να το παρουσιάσουμε όπως παρουσιάσαμε σήμερα το δίσκο αυτό. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ποτέ όπως πριν.